Λύσεις για να συνεχίσουν να ζουν στην παλιά πόλη ζητούν από τη Δημοτική Αρχή των Χανίων οι κάτοικοι της Πλάντζιας. Στην πολυπολιτισμική πλατεία με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και τη συνύπαρξη κατοικιών, χωρών εστίασης και καταλυμάτων, τα προβλήματα έχουν πια συσσωρευτεί. Θα πρέπει κάπως να του διασφαλίσουμε τη διαμονή του και τη διαβίωσή του μέσα στην παλιά πόλη. Αλλιώς θα τον εδιώξουμε, θα γίνει και το σπίτι του ένα Airbnb και μετά θα παραγωνιόμαστε. Δυστυχώς αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια, το γεγονός δηλαδή ότι όλοι οι κάτοικοι δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τα σπίτια μας, δεν υπάρχουν θέσεις για στάθμιση για τα αυτοκίνητά μας, άλλοι είναι ανήμποροι, άλλοι είναι προβλήματα με κινητικά προβλήματα, άλλοι έχουν οικογένειες, πρέπει επιτέλους να λυθεί. Όμως αυτό δεν λύνεται με αποφάσεις γρήγορες και ξαφνικές, κλείνοντας την πλατεία εν μία νυχτή και προσπαθώντας πρώτα να κλείσουμε και μετά να βρούμε λύσεις. Σήμερα στην πλατεία της Πλάντζιας εξακολουθούν να διέρχονται και να σταθμεύουν αυτοκίνητα παρά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από το 2008 περί απαγόρευσης. Η δικαιολογία είναι ότι από τη μεν τροχέα δεν προλαβαίνει να κατέβει κάτω, να έχει όλες τις υποθέσεις. Από την άλλη ο Δήμος λέει ότι δεν έχουμε δημοτική αστυνομία. Εν πάση περιπτώσει, αν θα περάσει ένα αυτοκίνητο και χτυπήσει κάποιο παιδί, υπεύθυνος θα είναι ο Δήμος και η τροχέα. Εντάξει, γιατί συνυπεύθυνος μάλλον, όχι υπεύθυνος, συνυπεύθυνος θα είναι αυτοί οι δύο. Ταυτόχρονα στην οδό Δασκαλογιάννη, οι θέσεις στάθμευσης που έχουν οριστεί για τους μόνιμους κατοίκους συνήθως καταλαμβάνονται από επισκέπτες με αποτέλεσμα να στερούνται το αυτονόητο δικαίωμά τους. Η Δημοτική Κοινότητα Χανίων εισηγείται την αναβάθμιση της πλατείας της Πλάντζιας και συνολικά της περιοχής της Παλιάς Πόλης, ανατολικά του Ναού του Αγίου Νικολάου. Θα χρειαστεί μια σχετική μικρή ανάπλαση, γιατί η πλατεία έχει λίγο υποβαθμιστεί, να φτιαχτούν τα πλακόστρωτα γιατί έχουν φύγει με την διέλευση των αυτοκινήτων, έχουν φύγει οι περισσότερες πέτρες ή έχουν ξεκολλήσει. Ο πλάτανος, ο ιστορικός πλάτανος, αν θα πάτε μία βόλτα, έχει αρρωστήσει και τα φύλλα του έχουν μαζέψει. Πρώτα θα πρέπει να βρεθούν θέσεις στάθμευσης για τους μόνιμους κατοίκους, οι οποίες θα είναι διασφαλισμένες και εξασφαλισμένες, και μετά να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε μορφής καλοπισμού, διαμορφώσεως κλπ. Της πλατείας. Νομίζω ότι είναι το πιο σωστό, το πιο δίκαιο, και αυτό απαιτούν και θέλουν οι περισσότεροι κάτοικοι της παλιάς πόλης. Για να συνεχίσουμε να έχουμε κάτοικους στην παλιά πόλη και για να μην γίνει η παλιά πόλη έρημη. Τα προβλήματα της συνοικίας της Πλάντζιας τέθηκαν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας στο Δήμο Χανίων, με αντιπροσωπείες κατοίκων και επιχειρηματιών να ζητούν άμεσα μέτρα για τη βιωσιμότητα της περιοχής.